Καλώς ήρθατε φυσικά στο γραφείο μου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ξεκινάει η ηλεκτρονική ροή των εγγράφων. Δηλαδή, η ηλεκτρονική ροή θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά σε όλες τις διευθύνσεις του Δήμου Ρόδου. Σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα, από αύριο οι διευθύνσεις Παιδεία, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Προγραμματισμού, της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τροχαίου Υλικού και Διοικητικών Υπηρεσιών και το Πρωτοκολλό θα τεθούν στην ηλεκτρονική ροή. Εδώ έχω το χρονοδιάγραμμα ότι στις 7 του Σεπτέμβρη θα μπουν άλλες διευθύνσεις κτλ. Κτλ. Μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν μπει όλες. Ποιος είναι ο σκοπός? Δεν με ρωτάει κανένας ποιος είναι ο σκοπός της ηλεκτρονικής ροής. Να μπορείτε να παίρνετε πρωτόκολλο από το Δήμο Ρόδου στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας. Αν δεν συνδεθούν όλες οι διευθύνσεις πρώτα να λειτουργήσουν μεταξύ τους, δεν μπορεί ο πολίτης να παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά από αυτή τη διαδικασία, στις αρχές του Οκτώβρη, θα μπορεί η ροδίτησα και ο ροδίτης να παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικά. Πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας ενημερώσω είναι για το χιτά. Μας ήρθε η προμήθεια με τις κάμερες, οι οποίες κάμερες θα, από τις κάμερες θα βλέπουμε τι ζυγίζεται. Το ζυγολόγιο, στην εφαρμογή την ηλεκτρονική λέμε ζυγολόγια. Να βλέπουμε και οπτικά τι ζυγίζουμε, έτσι ώστε να γίνεται η διασταύρωση και από την εικόνα και από τα στοιχεία. Και φυσικά να βλέπουμε την κάμερα με την εφαρμογή μας. Ο Δήμαρχος μου έθεσε πιο ψηλά τον πύχη με την κάμερα να περνιέται στην εικόνα το αντικείμενο που έρχεται. Δηλαδή υπάρχουν ειδικές κάμερες όπου μόλις καταγραφεί το τι παίρνουν τα φορτηγά της εταιρείας ή τα δημοτικά φορτηγά στο χιτά, πάνε αυτόματα τα στοιχεία αυτά στην εφαρμογή μας. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα θα σας το παρουσιάσουμε στον ίδιο τα χιτά, όταν τοποθετηθούν οι κάμερες. Αυτά είναι τα δύο καλά νέα που σας έχω, και ότι η προγραμματική προχωράει κανονικά και είχα ένα καλό νέο ότι δεν είναι ανάγκη να πέρασε αποκεντρωμένη. Αυτό με πληροφόρησε ο διευθυντής μου σήμερα. Οπότε τάχιστα θα προχωρήσουμε και στις υπογραφές μεταξύ του Δημάρχου μας και του Πρόεδρου του ΣΚΕΔΕ και Δήμαρχου Τρικαίων κ. Παπαστεργίου για αυτή την προγραμματική. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα τελευταίο θέμα που θέλω να σας πω. Να συνδέουμε κοινότητες, ενότητες, λεξιαρχία, δημοτολόγια με κάμερες, μικροφωνάκια, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τηλεδιάσκεψη σε όλο το νησί. Μόλις τελειώσουμε όλα αυτά, θα κουμπώσει πάνω και το βοήθεια στο σπίτι, σε συνεννόηση που είχαμε τον κύριο Τριάντο, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής. Και στον εξοπλισμό μας ήδη έχει έρθει το βαλιτσάκι για τις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή ένας κοινοτάρχης θα μπορεί να ειδοποιεί το βοήθεια στο σπίτι. Έχω ένα έκτακτο περιστατικό και θα πηγαίνουν εκεί με το βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών έως ότου πάει το ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Πιστεύω ότι επιτέλους θα γίνουμε με αυτή τη διασύνδεση ένας Δήμος. Γιατί δεν σας κρύβω ότι είμαι υπέρμαχος του ενός Δήμου. Ξέρω ότι στην καθημερινότητα υστερούμε από τους πρώην δεκαδήμους, τους καποδιστριακούς, αλλά ειλικρινά σας λέω, στα μεγάλα έργα θα ήθελα να παραμείνουμε, εγώ προσωπική άποψη εκφράζω, ένας Δήμος. Ένας Δήμος για τα μεγάλα έργα του νησιού. Ευχαριστώ. Τέλος έχει ξεκινήσει το GDPR, το General Data of Personal Regulations, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα στον Δήμο Ρόδου. Και 10 Σεπτεμβρίου παρακαλώ να έρθετε και εσείς στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είναι όλες οι διευθύνσεις με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και τον ανάδοχο του έργου. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πριν 20 χρόνια. Δεν θα σας πω το γιατί. Ο Δήμος είναι εκτεθειμένος ανά πάσα στιγμή και ώρα χωρίς αυτό. Είναι πλέον ευρωπαϊκή οδηγία. Την τελειώσαμε. Άρχισε η εφαρμογή της
η ενημέρωση σε πρώτη φάση από τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το GDPR, τα προστασία προσωπικών δεδομένων, αναδιεύθυνση, ενημερώνουν και στις 10 του Σεπτέμβρη θα σας αναλύσουν, αναλυτικά θα πούμε το τι θα συμβεί.